Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας από το NSTV, 3η 19 Δεκεμβρίου, μια σχεδόν εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτή μάλιστα θα είναι και η τελευταία εκπομπή για το 2023, καθώς την επόμενη εβδομάδα εν μέσω γιορτών αποφάσισα να μην κάνουμε εκπομπή. Εξάλλου δεν έχει και πολλά πράγματα, μόνο Ευρωλίγκα έχει την επόμενη εβδομάδα. Θα πούμε βέβαια όλο το πρόγραμμα πώς έχει, έτσι ώστε να είσαστε πλήρως ενημερωμένοι. Πάντα στην παρέα μας είναι και ο Γιάννης Γιαννούλας, ο οποίος είναι artist αφιχθέντας από το Κιάτο, καθώς έγινε μια εκδήλωση την οποία θα μας την πει και στην πορεία της εκπομπής. Μια όμορφη εκδήλωση που είχε να κάνει εκεί με τα τοπικά της πόλης της Κορίνθου. Καλησπέρα, Γιάννη. Κιάτο, της πόλης του Κιάτο. Εντάξει, Κιάτο και Κόρινθος... Δεν έχει καμία σχέση. Εκτός από αυτό είναι τα δύο κάμπα. Δεν έχει καμία σχέση, καμία όμως. Εντάξει. Καμία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σε όλους. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Το βλέπετε ότι ήδη έχει ανοίξει και το τάμπλετ έτσι ώστε να έχει πλήρη επίγνωση το τι θα πει σήμερα, γιατί τον βλέπω έτσι λιγάκι χαλαρό. Εν αντιθέσει με εμένα που είμαι λιγάκι πιο πολύ στην τζίτα αυτές τις μέρες, με όσα έχουν προηγηθεί με τις ανακατατάξεις στην Super League, με τον αποκλεισμό κάποιων ελληνικών ομάδων. Ένα βαρύ φορτίο που έχουμε να ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, γιατί μιλάμε για κάποια site τα οποία κάνουν και ανασκόπηση της χρονιάς, οπότε καταλαβαίνεις. Λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες κρίνουν τη διαφορά. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής και όπως πάντα ήρθε η ώρα να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στο παρελθόν, στη χρονοκάψουλα του χρόνου. Σήμερα είμαστε 19 Δεκεμβρίου και να σου πω την αλήθεια, έχουν γίνει πολλά, μα πάρα πολλά. Από πού θες να ξεκινήσω? Θα επιλέξουμε τα καλύτερα, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι πάρα πολλά. Πάμε λοιπόν 19 Δεκεμβρίου του 1910, όπου εισάγεται το σκι στο στρατό, ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Πολέμου της Αυστρίας. Πάμε στο 1943, όπου ο 29χρονος Χάρης Λιμπερόπουλος, μετέπειτα αθλητικογράφος, σκοράρει 3 γκολ στο φιλικό αγώνα Πανιώνιος Ολυμπιακός 3-2. Φοβερό. Και γίνεται ένας από τους λίγους παίκτες που έχουν σκοράρει 3 γκολ στον Ολυμπιακό. Τα γκολ των Ερυθρολεύκων πετυχαίνουν οι Βάζος και Βαγιακάκος, ενώ κάτω από τα δοκάρια τους κάθεται ο Αριστίδης Λούβαρης, πατέρας του Γιώργου, μετέπειτα αντιπροέδρου του Ολυμπιακού. Πάμε αρκετά χρόνια αργότερα. Το 1973, όπου στο στάδιο Καραϊσκάκη η Ελλάδα χάνει από την Ιουγκοσλαβία 2-4 για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με σκόρ τον Κώστα Λευθεράκη και αυτόν τον γκολ του Πεταλίνσκι. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς θα σκοράρει το 1 από τα 4 γκολ των Ιουγκοσλάβων, αλλά θα αποβληθεί μετά από συμπλοκή με τον Γκλέζο. Οι Ιουγκοσλάβοι χρειάζονταν νίκη με 3 γκολ διαφορά για να προκριθούν σε βάρος των Ισπανών και με το αποτέλεσμα που πήραν οδηγήθηκαν σε μπαράζ, αλλά τελικά προκρίθηκαν. Λοιπόν, πάμε και στο 1980, όπου ξεσπούν ταυτόχρονα τα χαράματα 2 πυρκαγιές στο πολυκατάστημα αθλητικών ειδών Κατράτσο Σπορ, αλλά και στο Μινιόν, που καταστρέφονται ολοσχερώς, αφήνοντας ανέργους 2.000 εργαζομένους. Όπως θα αποδειχθεί, πρόκειται για καλοοργανωμένους εμπρισμούς, που θα συνοδευτούν και από προκηρύξεις με σκοπό την εξαφάνιση των πολυκαταστημάτων από τον εμπορικό χάρτη. 12 χρόνια αργότερα, το 1992, ο Ερίκ Αντονά σημειώνει το πρώτο του γκολ με τη Manchester United στο 1-1 με την Chelsea. Πάμε να κάνουμε έτσι μια μικρή διακοπή, να πάρουμε μια ανάσα. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας με το 1997, όπου ο Βραζιλιάνος παίκτης της Ίντερ Ρονάλντο κατακτά τη χρυσή μπάλα, το έπαθλο που απονέμεται από το γαλλικό περιοδικό France Football, στον καλύτερο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Ευρώπη. Είναι ο δεύτερος τίτλος που κερδίζει τη χρονιά αυτή μετά την ανάδειξή του ως κορυφαίου ποδοσφαιριστή από το αγγλικό περιοδικό World Soccer για δεύτερη συνεχή φορά. Αυτά συνέβησαν. Μεγάλο Ρονάλντο.
μεγάλος Ρονάλντο, το φαινόμενο. Το φαινόμενο που είχε όταν που ήταν ο εφιάλτης των τερματοφυλάκων και όχι για τα γκολ που έτρωγαν, αλλά για τον τρόπο που τους έβαζε τα γκολ. Δηλαδή ότι για τις ενέργειες, τις ελικές. Και σου έβαζε τον γκολ και ξεφτύνιζε και τον τερματοφύλακα. Και θυμάσαι δηλαδή, ότι... Ήταν ο τερματοφύλακας αποκτούσε ψυχολογικά προβλήματα μετά από τα γκολ που έτρωγε από τον Ρονάλντο. Γιατί πείτε, με εκείνη την τρίπλα που έβαζε το πόδι και πήγαινε το πόδι πάνω από την μπάλα, μία αριστερά, μία δεξιά, μία αριστερά. Ακριβώς, και μετά πανηγύριζε μπάλα, με τα χέρια πλωμένα. Και αυτό, αλλά ήταν, όταν ήταν στο τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα, θα σε ξεφτύλιζε, δεν υπήρχε περίπτωση να... Άρα γιατί να θυμάται ο Φαμπιάν Μαρτέζ στο τελικό του Μουντιάλ. Ο Φαμπιάν Μαρτέζ. Που ήταν ο μόνος που τον, τον νίκησε. Ναι, γιατί ήταν με την περιπέτεια του Ρονάλντο την παραμονή του αγώνα. Που και αυτό βέβαια ακόμα μέχρι σήμερα ερευνάται. Έχει μείνει ένα μυστήριο το οποίο θα απαντήσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος και τα WikiLeaks μετά από 40-50 χρόνια. Κοίτα, νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν μείνει στο πίσω μέρος του μυαλού πολλών ανθρώπων και λένε τώρα πώς είναι δυνατόν αυτός ο παίχτης που... Μετά οι τραυματισμοί τον τσάκισαν και στα δύο γόνατα και μετά θυμάσαι μετά από τραυματισμό που είχε μείνει σχεδόν 8-9 μήνες έξω, επιστρέφει σε παιχνίδι της Σίντερ με τη Λάτσιο και τραυματίζεται πάλι στο ίδιο γόνατο. Είναι αυτή η ατυχία που μετά από 15 λεπτά που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Έκτοτε βέβαια ο Ρονάλντο έγινε και πρόεδρος ομάδας της Βαγιαδολίδης της Ισπανίας. Είναι ακόμα. Έχει δώσει αρκετά λεφτά και προσπαθεί μέσα από τον καινούριο του ρόλο να κάνει κάτι θετικό. Ναι. Και μιας που λέμε για πρόεδρος, να ανακοινώσουμε αυτό που είχα ως αποκλειστικό, ότι ο Ρωμάν Ρικέλμε, η παλιά δόξα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, αλλά και της Villarreal, που αγωνίστηκε στην Ευρώπη, έγινε πρόεδρος του Boca Juniors. Ναι. Μία κίνηση η οποία πραγματικά ενθουσίασε τους πάντες στον αργεντίνικο σύλλογο, μια ομάδα η οποία ξέρουμε ποια είναι η Boca. Ναι. Είναι η ομάδα που λατρεύτηκε και λατρεύεται ακόμα ο Ρωμάν Ρικέλμε. Και φυσικά ήταν και ο Ρικέλμε είναι στην Αργεντινή, είναι κάποιοι που τολμούν να τον βάζουν δίπλα σε Μαραντόνα και Μέση. Είναι από τους λίγους που το έχει καταφέρει αυτό. Δηλαδή ότι έχει και υποστηρικτές που λένε, είχα δει πρόσφατα ένα βιντεάκι το οποίο γινόταν ένα γκάλο στους δρόμους του Buenos Aires. Και ρωτούσε τώρα τον κόσμο, Μαραντόνα ή Μέση. Και έλεγε ο πρώτος, ξέρω εγώ, Μαραντόνα. Ο άλλος, Μαραντόνα, ξέρω εγώ, Μαραντόνα ή Μέση. Μέση, ξέρω εγώ, και μέτραγε τα ποσοστά. Ήταν 5 Μαραντόνα, 2 Μέση. Και εμφανίζεται ένας και λέει, Juan Román Riquelme. Αμάν, τους χάλασε τη μανέστρα. και τους χάλασε τη μανέστρα. Αλλά είναι... Εντάξει, μιλάμε τώρα για άλλες... Που τα θαυμάσαμε και εμείς στην Ευρώπη, έτσι, με τη Villarreal, με την Μπαρτσελόνα. Μιλάμε για άλλες κατηγορίες παιχτών. Και πάμε σιγά-σιγά στα δικά μας, καθώς είχαμε επιτέλους την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος στη Στίχημαν Super League. Δυστυχώς γυρίσαμε σε εποχές COVID, που ήταν τα γήπεδα άδεια. Ακριβώς, τα είπα και την προηγούμενη εβδομάδα... Το λάθος της κυβέρνησης σταματήσει τον υγιή φύλαθλο επειδή δεν μπορεί να πάρει κάποια μέτρα και παίρνει μη μέτρα. Παίρνει οριζόντια μέτρα, δηλαδή πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δεν υπάρχει καμία λογική στο. Το μόνο που δεν έχουν κάνει ακόμα, επειδή βλέπουμε. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό το οριζόντιο μέτρο και δείχνει και μία απροθυμία να καταλάβουν ποιο είναι το πρόβλημα και να δράσουν στη ρίζα του προβλήματος. Και με την απόφαση για να κλείσουν τα γήπεδα για 2 μήνες, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, είναι σαν να λες, έλα μωρέ τώρα κάτσε να περάσουν οι γιορτές, βάλε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ακριβώς. Και βλέπουμε κάποια στιγμή... Τα πετάμε αραιά και χρονικά διαστήματα ότι βρήκαμε κάποιον ύποπτο. Ναι, και ότι ξέρω εγώ ότι... Θα γίνει αυτό και αυτό
άφησε η κυβέρνηση να, να υπονοηθεί ότι θα γίνει εκείνο και το μαχαίρι στο κόκαλο και τα... Τα οποία μέτρα ποια είναι. Ουσιαστικά τα ίδια που ζήσαμε το καλοκαίρι πάλι, το ίδιο, από το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη. Αυτά με του Νάλκη Καμπανού. Ότι θα κλείσουν οι σύνδεσμοι, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο και το μαχαίρι. Τώρα μας είπαν για καινούργιο εισιτήριο, το οποίο θα είναι barcode, θα το στέλνουμε λέει... κατευθείαν στον ενδιαφερόμενο, δηλαδή τον πελάτη σε εισαγωγικά. Ναι. Και έτσι πραγματικά θα λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Αλλά επειδή η οπαδική βία δεν είναι προέκταση μόνο του αθλητισμού. Δεν είναι γιατί δεν κλείνουν και τους δρόμους για τα ατυχήματα που γίνονται. Η οπαδική βία δεν είναι. Είναι λάθος να λέμε οπαδική βία. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είναι κοινωνική βία. Δηλαδή είναι βία που συντελείται και στους δρόμους. Είναι και στο... Μπορεί να γίνει παντού. Μπορεί να υπάρχει παντού. Υπάρχει στα σχολεία. Ήδη να κλείσουν σχολεία, επειδή γίνονται καθημερινά. Αυτό δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση, δεν καταλαβαίνουν όσοι παίρνουν τα μέτρα. Που συνήθως είναι και κάποιοι χαρτογιακάδες, οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση του τι συμβαίνει στα γήπεδα. Εγώ τους χαρακτήρισα την προηγούμενη εβδομάδα. Ή δεν ξέρουν τι χρώμα έχει μπάλα. Εγώ τους χαρακτήρισα την προηγούμενη εβδομάδα όλους αυτούς, όσους τύπους οι οποίοι πηγαίνουν στο γήπεδο με 50 άτομα συνοδεία. Πηγαίνουν 5 λεπτά πριν αρχίσει και φεύγουν 10 λεπτά πριν τελειώσει και σου λέει «Α, εγώ δεν είδα τίποτα στην αντίληψή μου, δεν έπαιζε κάτι». Δεν κατάλαβα τίποτα. Απλά το θέμα είναι ότι κανένας δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα της βίας, είτε μέσα είτε εκτός γηπέδων. Πληρώνει πάντα ο υγιής φιλαθλός, αυτός που έχει δώσει από το υστέρημά του όλη τη σεζόν για να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας και στην τελική για να πάει να ξεσκάσει μέσα σε όλη αυτή την καθημερινότητα που είναι μέσα στο άγχος, την καταπίεση, την ακρίβεια και ούτω καθεξής. Και στην τελική δεν καταλαβαίνει και κανείς το λόγο ύπαρξης ενός μέτρου που κλείνει το γήπεδο της Κεσαριανής στον αγώνα Κηφισιά Παζιάννενα. Εκτός από αυτό. Ή το Πανετολικός Λαμία, λέω, είπα τώρα. Ναι. Και το θέμα ποιο είναι. Τυχαία δύο ομάδες. Ότι... Ένα πολύ εύστοχο σκιτσάκι είναι στο Facebook. Είναι κάποιες που περιμένουν και από αυτά τα πενιχρά εισιτήρια που πολλούν σε αυτούς τους αγώνες να έχουν κάποια έσοδα. Και εδώ έρχομαι και ρωτάω, ποιος θα αποζημιώσει όλες αυτές τις ομάδες. Κανείς. Όταν είναι ήδη. Ποιος θα αποζημιώσει δεν έχουν λάβει το ποσοστό του στοιχήματος της περσινής σεζόν. Ναι. Όταν βρίσκεται ο χορηγός, ο κεντρικός του πρωταθλήματος, ενώ έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Και ρωτάω, ποιος θα έρθει τώρα από την κυβέρνηση, είτε αυτός είναι υπουργός οικονομικών, είτε είναι Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να τους πει, κύριοι, θα πάρετε το ποσό που θα αναλογούσε στο παιχνίδι σας. Πόσο είναι αυτό, 50.000, 100.000, 500.000 ευρώ. Θα τα δώσουν, ναι, όχι. Ποτέ. Αλλά τι θα πούνε, ότι οι υπεύθυνοι για τα μέτρα ασφαλείας στα γήπεδα δεν είναι η αστυνομία, αλλά είναι οι ομάδες. Οι ομάδες οι οποίες πληρώνουν σύν όλα τα άλλα για security, πληρώνουν, έχουν βάλει τις κάμερες, άσχετα αν τώρα μας παρουσιάζει η κυβέρνηση ότι είναι ένα χρηστία ή ότι δεν υπάρχουν οι σωστές υποδομές. Εδώ σε πολλά γήπεδα, παιδιά, για να μην τα πολύ λέμε, δεν υπάρχει ίντερνετ. Πώς θα δουλέψουν αυτές οι ρημάδες οι κάμερες. Θέλετε να σας πω και τις ομάδες που δεν δουλεύουν το ίντερνετ. Η Κηφισιά, που εντάξει, μπορεί να πεις ότι σαν νεοφώτιση δεν είχε προλάβει να κάνει, γιατί τη μία λέγαμε ότι θα παίζει στη Ριζούπολη, την άλλη ότι θα παίζει στο Ζυρίνιο στη Βυζική Τσέντρα και βρέθηκε να παίζει και σε Αριανή και κάποια παιχνίδια εκτός Αττικής, στη Λαμία. Χρήστο, ο Ατρόμητος που είναι. Χρήστο, αυτό το θέμα με τις κάμερες που λες και τα μέτρα και θα μπουν οι κάμερες στα γήπεδα και το ακούω από το 97-98 που είχαν γίνει κάποια επεισόδια σε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και λέγανε τότε οι υπουργοί της τότε κυβέρνησης, ο τότε υπουργός επί Πασόκ ήταν το 98-97, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, και λέει θα μπουν κάμερες στα γήπεδα για να βρίσκουμε τους ενόχους και έχουν περάσει 25 χρόνια, 26-25. Γι' αυτό λοιπόν μίλησα για αντίμετρα. Ακούμε ακόμα για κάμερες, δηλαδή αν είναι δυνατόν, ή Μάρτον. Εδώ καταρχάς ακούσαμε... Θα έλεγε και ο συγχωρεμένος ο συνεπώνυμός σου Γεωργίου.
Εδώ ακούσαμε δυστυχώς συναδέλφους από πολιτικά ρεπορτάζ να λένε το καλοκαίρι στο θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη ότι, πώς το λένε, υπήρξε συμφωνημένο ραντεβού οπαδών. Τους είχαν βάλει και ταμπέλα ότι είναι νεοναζί, ότι καλύψανε μια ολόκληρη διαδρομή αρκετών εκατοντάδων χιλιόμετρων για να έρθουν να σκοτώσουν. Και αν τους πεις που πέφτει η Φιλαδέλφια, θα σου πούνε στο κιάτο. Θα σου πούνε στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβώς. Με Σιλβέστερ Σταλόνε, Ρόκι Μπαλμπόα να τρέχει στους δρόμους της Φιλαδέλφια. Που το θυμάσαι. Τους πείραξε το γεγονός ότι, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχειώδεις κατηγορίες, ότι αφήνονται ελεύθεροι οι οπαδοί της Δυναμό. Στην προηγούμενη περίπτωση, επέτρεψε μου να σου πω ότι θα έπρεπε το κράτος να τους αποζημιώσει κιόλας. Γιατί όταν κρατάς έναν αριθμό 100 και πλέον φιλάθλων, οι οποίοι είχαν έρθει, θες για ξύλο, για ξύλο, και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι συμμετείχαν στη δολοφονία, οφείλεις να τους βγάλεις έξω. Εδώ βλέπεις πράγματα να γίνονται εκτός του αθλητισμού. Ο άλλος να χρωστάει 300 εκατομμύρια, δεν τρέχει κάστανο. Αν χρωστάς όμως 5 ευρώ, όπως μια γιαγιά που πουλούσε, αν θυμάσαι, κάτι πασουμάκια στη Θεσσαλονίκη, τι βάλανε μέσα και ρίξανε και πρόστιμο. Ήταν εγκληματίας. Άρα λοιπόν, η γιαγιά, όταν θέλεις να λέγεις, και επειδή το πάω τώρα αλλού την κουβέντα, αν θέλεις να λέγεις κράτος δικαίου, δείξ' το. Μην το λες. Εγώ είμαι υπέρ, αν όντως είναι δολοφόνος Έλληνας ή Κροάτης ή Πορτογάλος ή Αφγανός, ναι, μαζί σου. Να πληρώσω όμως το ίδιο όπως θα πληρώνει και κάποιος άλλος. Μην κάνουμε τα στραβά μάτια, όπως στην περίπτωση του 18χρονου, ο οποίος έλεγε: εγώ δεν έχω καμία σχέση με γήπεδα, εγώ απλά μπήκα στο γήπεδο και ήταν μαζί με τον πατέρα του, τον αδερφό του, από οργανωμένο κλαμπ του Ολυμπιακού στο Ήλιον, ακόμα και ο μάνατζερ του Τράπερ που μας λένε δεν υπήρχε καμία σχέση. Ο άλλος είχε πάει, λέει, να φάει στα Γκούντις απέναντι, τον έβιασε η κάμερα και είχε σκοπό να συναντήσει κάποιον να πουλήσει αυτοκίνητο. Τρία πουλάκια κάθονται. Τρία πουλάκια κάθονται. Δηλαδή, ο καθένας προσπαθεί να ελαφρύνει τη θέση του, να διαχωρίσει τη θέση του, να το παίξει αυτό απεριστερά. Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει σε όλους. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά μη μας πείτε τώρα απλά ότι βρες μια αληθοφανή δικαιολογία. Ακριβώς. Δηλαδή. Πες ότι είχαμε προκληθεί στον αγώνα του Βόλου και θέλαμε να κάνουμε αντίστοιχα, όχι βέβαια να σκοτώσουμε, να κάνουμε αυτό το γνωστό παιχνίδι με τους μπαχαλάκηδες. Mm. Αυτό ναι. Και γιατί τώρα θέλεις να μπεις στην προστασία μαρτύρων? Και ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας σε όλα αυτά? Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι η κουβέντα θα πάει αλλού. Πάμε, ναι, θα την κάνουμε τετράωρη μετά την εκπομπή. Ακριβώς. Οπότε, λοιπόν, πάμε να δούμε το τι έγινε στην περιβόητη, λοιπόν, 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την πρώτη χωρίς κόσμο, χωρίς οπαδούς. Super League. Γήπεδα, ναι. Είχαμε κάποια, επέτρεψε μου να πω, περίεργα αποτελέσματα. Θα τα συζητήσουμε και στην πορεία. Κηφισιά Γιάννη ένα 4-2. Άρη Σόφι 1-0. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 1-4. Λαμία Βόλος 1-2. Ατρόμητος Παναθηναϊκός 3-2, Πανετολικός ΑΕΚ 2-2 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός 0-1. Στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που ανέβηκε στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος τις γκέλες των υπολείπων διοκτών, πήγε στους 32 βαθμούς, άφησε στην δεύτερη θέση. Πολύ φορμαρισμένος ο ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με 31. Εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Στους 23 είναι ο Άρης, 17 ο Αστέρας Τρίπολης, 16 για Λαμία, 15 για Όφη και Ατρόμητο, 14 ο Βόλος, πιο κάτω ο Πανσεραϊκός 13, 11 η Κηφισιά και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τον Πανετολικό με 10 και την ομάδα του Παζιάννα με 8 βαθμούς. Αύριο υπάρχει... Παζιάννα που απομάκρυνε τον προπονητή μετά από την... Θανάση στα 20 είναι παρελθόν, Μιχάλης Γρηγορίου στη θέση του. Ντέιβιντ Άντερσεν προπονητής στην Κηφισιά μετά το αντίο του Γιάννη Αναστασίου. Θα δούμε σίγουρα και άλλους να κουνάνε μαντήλι το επόμενο διάστημα. Είναι το... Να πούμε ότι το υπάρχει... Το άλλη σβερίση προπονητών. Υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική
το επόμενο διήμερο, mm-hmm. αύριο και μεθαύριο. Αύριο στις 5 η ώρα ο Άρης θα υποδεχτεί την Λαμία και στις 7 ο Βόλος τον Παναθηναϊκό. Την Πέμπτη το κυρίως μενού περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Γιάννενα Πανετολικό στις 3, στις 5 Πανσεραϊκό ΣΑΕΚ. Στις 5.30 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 8 η Βυσία ΠΑΟΚ και στις 8.30 Ατρόμητος Ολυμπιακός. Δυνατά παιχνίδια. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα παιχνίδια. Η Βυσιά, πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε έτσι από την αρχή. Η Βυσιά ήταν μια ομάδα η οποία την είχαμε συνηθίσει σε ένα επιθετικό παιχνίδι. Με αρκετές απουσίες κάποια στιγμή ο Γιάννης Αναστασίου τα έριχνε στον παράγοντα τύχη ότι δεν γίνεται να παίζουμε καλά και ξαφνικά να δεχόμαστε γκολ από το πουθενά, από ποια ομάδα και να παίζουμε. Θυμόμαστε όλοι εκείνο το περίφημο. Το 0-3 με τον Μπασεραϊκό, 4-4. Που έγινε 4-3. Και 4-4 στο τέλος. Ακριβώς. Με τον Μπασεραϊκό να πληττώνει την ήττα τότε. Επικράτησε λοιπόν εύκολα του Πας Γιάννα με 4-2, με το ημίχρονο βέβαια να είναι αρκετά θεαματικό. Λίγοντας 3-2 με τα 5 γκολ να σημειώνονται στο πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού. Αυτά λοιπόν πληρώνει ο υγιής δηλαδή, που δεν έχει την ευκαιρία να δει αυτά τα παιχνίδια. Είναι κρύο να βλέπεις παιχνίδι. Να βλέπεις παιχνίδι και να είναι στην απόλυτη σιωπή. Ακριβώς. Και να επιτρέπονται, γιατί να τα λέμε και αυτά, επιτρέπονται μόνο 30 άτομα. Ναι, που από κάθε πλευρά. Ήταν 10, μετά τα κάναμε 30, μετά. Τέλος πάντων. Ο Άρης, όπως έχουμε ξαναπεί, έχει αρχίσει και εκμεταλλεύεται τον παράγοντα έδρα και επικράτησε και του Όφη, ο οποίος και Όφη έχει νέο προπονητή, τον Πέπε Μελ από την Ισπανία. Mm-hmm. Τον μπερδεύω με τον Πέπε Μπιέλ του Ολυμπιακού. Είναι σχεδόν. Σχεδόν ίδιο. Ο Αστέρας Τρίπολης γνώρισε την βαριά εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ 1-4, ο οποίος ΠΑΟΚ αποδεικνύει ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Και έχει πετύχει στα τελευταία 9 παιχνίδια τους όλες οι οργανώσεις 27 γκολ. Δηλαδή είναι. Και πολυφωνία κιόλας, δεν έχει από ένα και δύο σκόρες. Και έχει και λύσει και από τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ που μπορεί να φρεσκάρει την 11 από Πέμπτη σε Κυριακή. Ακριβώς. Και μόνο το γεγονός ότι πέρασε πρώτος από τον όμιλο της στην Ευρώπη. Ναι, και με κυνηγώντας δύο φορές γερμανική ομάδα, την Άιντραχτ, που δεν το κάνουν και δεν γίνεται και συχνά. Ακριβώς. Μπορώ να θυμηθώ πρόκειται το έχει κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός με τις δύο νίκες επί τη Σάλκε πριν 20. Το είχε κάνει με τη Σάλκε, το είχε κάνει. Για γερμανική ομάδα, λέω. Ναι. Και είχε νικήσει και άλλη μία γερμανική ομάδα. Να νικήσει και τα δύο παιχνίδια, λέω. Νίκες υπάρχουν πολλές ελληνικών ομάδων. Με γερμανικές, αλλά και στα δύο παιχνίδια. Παραδέχομαι με τον Αμβούργο, τον Ολυμπιακό, με την Ντόρτμουντ. Πολλές ομάδες. Την ΑΕΚ με την Λεβερκούζεν, αλλά ελληνική, να νικήσει και τα δύο παιχνίδια είναι καλή. Και μάλιστα όταν είσαι. Όταν το συναντάμε. Και θα μάλιστα είσαι από τις ομάδες που λένε ότι ναι, ξέρεις, θα πάω για τη δεύτερη θέση. Γιατί η πρώτη είναι καπαρωμένη. Ναι, και η Άιντραχτ προδιετίας είχε πάρει και το Europa League. Ακριβώς. Δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια, όπως είπαμε, η Λαμία υποδέχτηκε τον Βόλο με την ομάδα του Βόλου να κάνει την έκπληξη και να κερδίζει έδαφος αλλά και έκπληξη. Ψυχολογία. Έκπληξη, δεν είναι έκπληξη. Στη σχέση με τη Λαμία, η οποία πήγαινε αρκετά καλά τη φετινή περίοδο. Η Λαμία βέβαια τώρα είναι στο δικό της ντεφορμάρισμα. Στα τελευταία 5 μάτς έχει μία ισοπαλία μόνο, έχει 4 ήττες. Αν εξαιρείς το Βόλο, βέβαια το υπόλοιπο πρόγραμμά της ήταν δύσκολο. Χάνοντας και από ΠΑΟΚ και από Παναθηναϊκό και από ΑΕΚ, ήταν δύσκολο το πρόγραμμά της. Και πάμε στα τρία παιχνίδια τα οποία πραγματικά. Μέχρι και ψυχολόγος μπορεί να ασκήσει τα πτυχία του. Ξεκινώντας από το Περιστέρι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός, αν και προηγήθηκε με γκολ του Ιωαννίδη από τα 11 βήματα, είδε ξαφνικά την έξοδο του Μεσολογγίου να γίνεται στα υπόλοιπα λεπτά του παιχνιδιού. Μάλιστα, μέχρι το 64ο λεπτό, το σκορ είχε γίνει από 0-1, 3-1. Με δώρα της άμυνας Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι την είχε δει λιγάκι. Πρόωρος Άγιος Βασίλης για κάποιες ομάδες. Πόσο μάλλον για την ομάδα του Σάσα Ήλιτς, η οποία παραμένει αίτητη από τη στιγμή που ανέλαβε και δείχνει σιγά σιγά να. Και πες και πιο επιθετικά ο Ατρόμητος. Δηλαδή από εκεί που ήταν στο μισό 0 με ένα 0, μικρά τα σκόρ του με τον Ήλιτς. Ξαφνικά βλέπουμε. Ναι.
Θυμήσου πάλι το παιχνίδι του στη Λαμία που ήταν 1-2 στο το 15, το ναι. Χαμένο πέναλτι, είχε γίνει ένας πόλεμος σε εκείνο το παιχνίδι. Με τα δύο γκολ του Γκαρσία. Εκτελεστικά. Εκείνο το γκολ που έφαγε ο Μπρινιόλι, ειδικά το πρώτο. Ειδικά το πρώτο νομίζω ότι... Εμένα μου θύμισε, ήταν σαν να θυμάσαι και το τηλεπαιχνίδι που έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος το παρουσίαζε, που ήταν σε ένα στούντιο και έλεγε, ξέρω εγώ τώρα για 2.000 ευρώ να πας να ρίξεις ένα γιαούρτι στη μούρη του αδερφού σου, ας πούμε. Να δεις πώς το λέγανε, κάτι με φάρσες είχε να κάνει. Κάτι είναι που ήταν, ξέρω εγώ τώρα για 1.500 ευρώ πήγαινε ρίξε μια σφαλιάρα στο... Ή άρχισε να τραγουδάς μέσα σε κόσμο. Ναι, ξέρω εγώ ότι. Όπερα. Στα 2.000 ευρώ πήγαινε βρίσκε τον πρώτο που θα συναντήσει μπροστά σου, πήγαινε βρίσκε τον. Έτσι θύμισε και αυτό. Δηλαδή με 2.000 ευρώ Αλμπέρτο, πήγε από το τέρμα για να βάλει γκολ Ανδρόμητος. Και μ' άρεσε που στον κοντινό που έκανε η κάμερα, γιατί βρέθηκα στο κήπεδο του Περιστερίου, κοιτούσα απορριμμένος και έλεγε με το βλέμμα του, τι έγινε εδώ. Γιατί δεν με βοηθήσανε οι αμυντικοί. Και ο σκόρερ, δηλαδή, ο σκόρερ έβαλε γκολ χωρίς ούτε καν κοντρόλ δεν έκανε. Πήρε την μπάλα με το στήθος και πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Δεν το πίστευε ο άνθρωπος. Μα κανένας δεν το πίστευε. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Βέβαια, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προερχόταν από μία εντός έδρας ήττα αποκλεισμό από τη Μακάμπι Χάιφα. Που προφανώς είχε αντίκτυπο και στην ψυχολογία της ομάδας. Και επειδή είχαμε ακούσει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τονίζει ότι θα υπάρχουν στιγμές που ο Παναθηναϊκός δεν θα παίζει καλά, γιατί θα προέρχεται είτε από τέτοιου είδους αποτελέσματα είτε από καθαρά ψυχολογία μέχρι να αφομοιώσουν οι παίκτες τον αποκλεισμό και όλα αυτά, μην ξεχνάμε και πέρυσι ότι ο Παναθηναϊκός ενώ ήταν στο συν 12 στο πρωτάθλημα, βρέθηκε ξαφνικά με κάποιες εγγέλες να μειώσουν και αντιπαλή του. Και το είπες αυτό, δεν ξέρω τώρα, η Κασία κάνω, δεν βασίζω κάπου αυτό που θα πω, ότι ίσως στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι να στην προσπάθεια να αναλύσουν και να βρουν τα αίτια της απώλειας του περσινού τίτλου, ομάδα, τεχνικό team, διοίκηση, μπορεί να κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε τρόπους, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, δεν είχε τρόπους να διασπάσει τις αντίπαλες άμυνες, τις κλειστές άμυνες. Άρα, σε ποια λογική πάμε το καλοκαίρι, στο μεταγραφικό μας σχεδιασμό, να πάρουμε παίχτες που θα ανεβάσουν την ποιότητα. Και θα ξεκλειδώνουν τις αντίπαλες άμυνες με κάποιες μπαλιές. Και θα ανεβάσουμε την ποιότητα στην επίθεση, το ποιοτικό επίπεδο της επίθεσης, της μεσοεπιθετικής γραμμής, ώστε να έχουμε λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες. Αυτό σε ένα βαθμό ο Παναθηναϊκός το έχει διορθώσει. Και σκοράρει περισσότερο και δημιουργεί πολύ περισσότερο. Σωστό. Θυμάσαι ότι πέρσι σε κάποια παιχνίδια έφτανε στο 30 και στο 35 για να κάνει την πρώτη τελική, παίζοντας με υπομονή. Και την πρώτη τελική. Τώρα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με πολλές τελικές από τα πρώτα λεπτά. Απλά έχει δημιουργία. Απλά εγώ δεν θα σου υποδείξω αυτό. Θα σου υποδείξω ότι επειδή πολλοί κατηγορούν το τελευταίο διάστημα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον τρόπο που παίζει, που δεν βλέπει καθαρά τα παιχνίδια. Ναι. Θα θυμίσω ένα πράγμα. Ότι ο Παναθηναϊκός πριν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όταν έχανε κάποια παιχνίδια είτε 2-0 είτε 2-1, τα παρατούσε από το 60. Ναι. Άλλο αυτό. Τώρα βλέπεις ότι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής θα σου κάνει τη φάση, μπορεί να σου βγάλει γκολ. Ναι. Μπορεί τα πάντα. Τι θέλω να πω για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη λογική ότι πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί, πρέπει να πιάνουμε από το λαιμό, από το ξεκίνημα τον αντίπαλο. Δεν σου λέω στα ντέρμπι, δεν σου λέω πάντα στα ντέρμπι, σου λέω στα παιχνίδια με τους βατούς, με τους μικρομεσαίους, με αυτούς που έχει του χεριού του παραδείγματος. Θεωρητικά τους πιο εύκολους, να το πούμε έτσι απλά. Παίζει πιο επιθετικά, παίζει πιο δημιουργικά, αλλά αυτό έκανε και τον Γιοβάνοβιτς, πιστεύω, να δώσει λιγότερη έμφαση στην αγαπημένη του αμυντική λειτουργία, την αγαπημένη του προσεκτική λειτουργία. Έτσι. Α, μπράβο. Δηλαδή, μπορούμε να θυμηθούμε φέτος τον Παναθηναϊκό να δέχεται πάρα πολλά γκολ
σε transition, σε αντιπιθέσεις. Ακριβώς. Κάτι που δεν υπήρχε περίπτωση να το πάθει σε μεγάλο βαθμό στην περσινή σεζόν, δεν υπήρχε περίπτωση να... Εγώ ξέρεις τι βλέπω, ότι... Να τρώει εύκολα γκολ ο Παναθηναϊκός στην κόντρα επίθεση. Ή να έχει επίσης και πρόβλημα και στις στατικές φάσεις. Εγώ βλέπω από την άλλη όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι ο Παναθηναϊκός στηρίζεται σε συγκεκριμένους παίκτες. Και γιατί το λέω αυτό? Πέρυσι, αν θυμάσαι, έχασε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Αϊτόρ. Πάνω που είχε βρει τον πρώτο σκόρερ με 8 γκολ σε 8 παιχνίδια και σε τρομακτική φόρμα. Ο Αϊτόρ. Κάπου εκεί άρχισε να χάνει τη δυναμική του. Φέτος έχουμε αντίστροφο ρόλο. Έχουμε τον Μάγνουσον, ο οποίος ήταν το κάτι άλλο στην άμυνα. Έχει τραυματισμού στην άμυνα, έχει και τον τραυματισμό ακόμα και τη εναλλακτική λύση του Πάλμερ Μπράουν, που σε αναγκάζει τώρα εδώ και σχεδόν δύο μήνες, αναγκάζει τον Γιωβάνοβιτς να χρησιμοποιεί στο δίδυμο, στο κέντρο της άμυνας, Σέγκεφελντ και Γιέντβαϊ και, και σαν τρίτο τον Αράου. Και τον Αράου εξ ανάγκης. Ή ακόμα και τον Πέρεθ που είδαμε. Ναι, και τον Πέρεθ, ναι. Να χρησιμοποιεί εξ ανάγκης τον Αράου στο κέντρο της άμυνας, γιατί μπορεί να παίξουν επιδίμηνο Γιέντβαϊ και Σέγκεφελντ. Βέβαια, ο Γιέντβαϊ, να σου πω την αλήθεια, έχει και μια δικαιολογία. Ότι ήρθε κατευθείαν, έπεσε στα δύσκολα χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία. Του βγαίνουν τώρα κάποιοι τραυματισμοί και είναι φυσικό και επόμενο. Φυσικά, εντάξει. Και... Από εκεί πέρα όμως η εικόνα της ομάδας. Και κάνει και αρκετά λάθη πλέον. Κάποια στιγμή θα έκανε και κοιλιά. Οπότε να δεχτούμε και αυτό το γεγονός. Μην τα ρίχνουμε κατευθείαν ότι φταίει ο προπονητής ή φταίνει κάποιοι παίκτες. Δεν νομίζω ότι ο παίκτης στην προκειμένη περίπτωση, ο Μπρινιόλι, επειδή έχω διαβάσει όπως και εσύ και έχουμε ακούσει και έχουμε δει πολλά. Να λένε τώρα ότι είναι στημένος. Σε παρακαλώ, αυτά δεν γίνονται αν είναι δυνατόν. Και να το πούμε αυτό που λέγαμε πριν την εκπομπή. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να είναι στημένος. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Και επειδή λέτε βάσει των όσων ακούτε από ραδιόφωνα, από τηλεοράσεις, από site, από εφημερίδες, έχει έρθει λέει σε επαφή με τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ, λέω τυχαία αυτά τα δύο ονόματα, και το έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόταση και θα πάει. Και εγώ σου λέω τώρα, είμαι εγώ Μελισανίδης. Ή ο Μαρινάκης, ή ο Σαββίδης, ή ακόμα και ο Καρυπίδης του Άρη. Ξέρω την ιστορία του Μπρινιόλι. Του έχω κάνει μια πρόταση για το Θεό Αθήνε. Για να δω τις κινήσεις του, για να δω τις προβλέψεις του, να δω γενικότερα. Και γίνεται ό,τι γίνεται. Θα δεχτώ να τον πάρω εγώ στην ομάδα μου. Όχι, ειδικά, άμα... Και όχι, και όχι στη με τη στάπα του στημένου. Όχι στη βεβαιότητα, στην υποψία. Στην υποψία και στην μόνο. Υποψία ότι αυτό που... Και που ξέρω εγώ, αν έρθει που λέει ο λόγος, είμαι εγώ τώρα Ολυμπιακός. Ναι, ότι αυτό που λένε μπορεί και να ισχύει. Μόνο και στη φημολογία, ότι ο Τάδε μπορεί και να στείνει αγώνες και να τον πάρω στην ομάδα μου. Γι' αυτό και λοιπόν. Και να του κάνω πρόταση για να έρθει στην ομάδα μου. Γι' αυτό λοιπόν προτιμότερο θα ήταν να υπάρχει μια ηρεμία αυτό το διάστημα, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, σε όλες τις ομάδες, γιατί θα δούμε πολλά και θα καταλάβουμε λίγα. Στήριξη στις ομάδες σας, όλοι οι φίλαθλοι, παύλα οπαδοί, και από και πέρα, παιδιά, ταμείο στο τέλος της σεζόν. Ποτέ δεν γίνεται τώρα και, ταμείο. Ναι, φυσικά, και θα σου πω και κάτι άλλο τώρα που το συζητάμε, ότι λέμε ότι και αυτό ισχύει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ισχύει παντού. Είναι το γκρουπ των μεγάλων ομάδων, έτσι. Ναι. Που πάντα όταν μια μεγάλη ομάδα έχει μια γκέλα, εντός εισαγωγικών γκέλα, μία απώλεια βαθμών, έρχεται η καταστροφή. Δηλαδή, έχασε ο Παναθηναϊκός βαθμούς στον Ανδρόμητο, χαμός. Έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι, έχασε ο Ολυμπιακός βαθμούς στο Βόλο. Δεν επιτρέπεται. Τίποτα, φωτιά και αμόνι να καούν. Έφερε 2-2 ευθύνσεις. Έφερε η Άκη στον Πανετολικό. Ότι... Στημένο. Τι θέλουμε. Ενώ στον αντίποδα, όταν οι μεγάλες ομάδες κερδίζουν όλα αυτά τα παιχνίδια, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι μεγάλη διαφορά του γκρουπ των πρωτοπόρων με τους μικρομεσαίους. Πάνε και κερδίζουν εύκολα στη Λαμία, στην Καβάρα. Και στο τέρμι χάνονται. Ναι, στα Τρίκαλα, στα Γιάννενα, δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους τι θέλουμε. Λένε και το άλλο. Δηλαδή όμως. Ότι απαγορεύεται. Μα κανένας δεν λέει ότι απαγορεύεται. Αλλά λέμε όμως και το άλλο. Ότι δηλαδή οι άλλοι να μην παίξουν καθόλου. Κάνουν και σύγκριση και λένε. Για παράδειγμα, άκουγα να λένε. Οι μικροί να μην κατέβουν καθόλου, ρε παιδί μου, να μην παίξουν. Άκουγα για παράδειγμα στην Ευρώπη.
Έλα μωρέ τώρα, ποιες ομάδες παίξαν δηλαδή. Ναι. Ολυμπιακός έπαιξε, λέει, με την Μπάτς Κατόπολα, σιγά την ομάδα. Ναι. Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από ποια, από τη Μακάμπι Χάιφα που είναι στον πόλεμο. Ναι. Και λέω, όπα ρε παιδί. Yeah, η Μακάμπι Χάιφα έχει μια σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια. Περνάει συνέχεια στους 16 των ευρωπαϊκών θεσμών, είτε είναι η Champions League είτε Conference. Και επίσης ξέρουμε ότι η Μακάμπι Χάιφα έχουμε και το περσινό προηγούμενο με τον Ολυμπιακό που τον, τον απέκλεισε με δύο νίκες μέσα έξω. Και στην τελική να το πούμε και διαφορετικά. Επειδή αυτή η προέκταση πηγαίνει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Α, λέει ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τα δεύτερα κόντρα στο Παναθηναϊκό. Και τι με νοιάζει, ρε φίλε. Θέλει να ξεκουράσει τους παίκτες σου. Δικαίωμά σου να τους ξεκουράσεις. Μην λες όμως τώρα ότι α, ήτανε, δεν είχαμε υπολογίσει σωστά τον αντίπαλο. Τι διαβάζεις περιοδικά ή κάνεις ανάλυση αγώνα. Φυσικά, φυσικά, ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός δεν είχε λύσεις στον πάγκο και ήταν κάποια στιγμή που έλεγε ο κόσμος, είχε αντιδράσει και έλεγε. Τι θα γίνει, θα κάνουμε μεταγραφές. Μεταγραφές ήρθαν και τι έγινε. Μουρμούρα για το τίποτα. Ναι. Γιατί δηλαδή τώρα, για μένα είναι τίποτα. Φυσικά. Δηλαδή τώρα τι πρέπει να γίνει. Στη Manchester City για παράδειγμα που έφαγε δύο γκολ από την Crystal Palace στο τελευταίο δεκάλεπτο και το 2-0 έγινε 2-2. Όχι, τι να πει καλύτερα. Και δεν Manchester United City, την Crystal Palace. Που στα ξένα χρηματιστήρια η τιμή τη είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Που αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Ναι, και, ή και η Σεβίλη κάτοχος των Europa League που θα έπρεπε να ονομάζεται Σεβίλη Cup. Βγήκε τελευταία σε όμιλο με Κοπεχάγη και ο Γαλατασαράι. Άρα λοιπόν πρέπει να κατανοήσει ο φίλαθρος Παύλο Παντός ότι παίζει και αντίπαλος, υπάρχουν και αντίπαλοι. Και στην τελική μικροί μεσαίοι, μεγάλοι, μικρομεσαίοι, μικρομέγαλοι, δεν ξέρω εγώ τι. Και στην τελική όλοι. Γιατί υπάρχει μια σκιά που πλανάται πάνω από τον κόσμο. Υπάρχουν ομάδες που μιλάω τακτικά λόγω του επαγγέλματος και μου έχουν πει ότι μπορεί να έχουμε απώλειες από τραυματισμούς, από κάρτες, οτιδήποτε, αλλά αυτός που θα μπει θα παίξει και για τον συμπαίκτη του που έλειπε. Φυσικά. Αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη του ο φίλος σου λέει. Εντάξει, αυτοί θα παίξουν τώρα με 5 απουσίες. Δεν πρέπει να τους καθαρίσουμε. Είμαστε ο τάδε. Ναι. Είμαστε η τάδε. Να μην κατέβουν οι άλλοι. Να μην κατέβουν. Και αυτό το βλέπουμε και στο μπάσκετ. Πόσο εύκολα που εκεί πέρα η διαφορά είναι ότι στους 11 του ποδοσφαίρου δεν το πολύ βλέπεις γιατί είναι 11. Λες και ένα θα κάνει το λάθος, θα το διορθώσει ο άλλος. Στο μπάσκετ όπως που είναι 5. Το λάθος, ναι. Το λάθος, το λάθος μετράει διπλά. Ναι. Φυσικά, φυσικά. Αυτό λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουν άπαντες. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το τι συνέβη και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας όπως πάντα από την Γιρεάλ Βιόνα, την Αγγλία, εκεί όπου είχαμε τη 17η αγωνιστική. Κάπου φυσιολογικά τα αποτελέσματα που βλέπω. Νότιχαμ τότε ένα 0-2. Ναι, από το Manchester City που είπαμε πριν, Crystal Palace, στο 2-2 που αφήνει τη Manchester City πολύ μακριά από την κορυφή. Πλέον έχει πέσει στην τέταρτη θέση και κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τους διώκτες. Ναι. Ενώ είχε κάποια ασφάλεια. Στα άλλα αποτελέσματα, Bournemouth Luton, αυτό έχει αναβληθεί λόγω. Δεν είναι αναβλήθηκε, διακόπη. Λόγω του θανάτου του. Της καρδιακής προσβολής που όχι, ο παίχτης είναι καλά στην υγεία του. Καλά στην υγεία του. Τα μπέρδεψα με την Ισπανία, ναι. Διέφυγε τον κίνδυνο. Και μάλιστα ήταν δεύτερο περιστατικό μέσα σε 7 μήνες με τον ίδιο παίκτη. Που είχε πάρει μετά από την πρώτη περιπέτεια του, είχε πάρει το OK των γιατρών για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, αλλά είχε πάλι το καρδιακό επεισόδιο. Οπότε, ως μη γενόμενο αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα γίνει. Διακόπη με το σκορ στο 1-1. Ακριβώς. Chelsea Sheffield United 2-0. Newcastle Fulham 3-0, Burnley Everton 0-2, μάλιστα η Newcastle θα λέγαμε ότι ξέσπασε για την απώλεια της ευρωπαϊκής συνέχειας. Για αποκλεισμό από τα ευρωπαϊκά κύπελα από τη Μίλαν με 2-1. Ακριβώς. Arsenal Brighton 2-0, Brentford Aston Villa 1-2, West Ham Wolves 3-0 και Liverpool Manchester United χωρίς τέρματα. Σε ένα παιχνίδι μαγική εικόνα με τη Liverpool να πιέζει από το 1 ως το 90. Και την μπάλα να μην μπαίνει μέσα. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Στη βαθμολογία η Arsenal επέστρεψε μετά από πάρα πολύ καιρό
στους 39 βαθμούς, 38 για Liverpool και Aston Villa, 34 για τη Manchester City. Aston Villa φοβερή, φοβερή. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη της χρονιά. Μετά από πολλά πολλά χρόνια. 29 βαθμούς για τη Newcastle, 28 για τη United, 27 για τη West Ham, Brighton στους 26, 22 για τη Chelsea, 21 για τη Fulham. 19 βαθμούς έχουν οι Brentford, οι Wolves και οι Bournemouth. Bournemouth με ένα παιχνίδι λιγότερο. 17 για την Crystal Palace, 16 για την Everton, 14 για την Nottingham. Και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Luton με 9. Και 8 να μοιράζονται η Burnley και η Sheffield United. Να πούμε ότι όσον αφορά την Αγγλία, ότι έχουμε αγωνιστική την Πέμπτη να ανοίγει την αυλαία η 18η αγωνιστική με την αναμέτρηση Crystal Palace Brighton στις 10 η ώρα. Την ίδια ώρα την Παρασκευή Aston Villa Sheffield United. Το Σάββατο έχουμε West Ham Manchester United στις 2.30, στις 5 Fulham Burnley, Luton Newcastle, Nottingham Bournemouth και Tottenham με Everton. Στις 7.30 Liverpool Arsenal, επίσης ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν το κορυφήσω. Και την Κυριακή παραμονή Χριστουγέννων έχουμε στις 3 η ώρα Wolves εναντίον Chelsea. Να πούμε η αναμέτρηση της Manchester City με την Brentford αναβλήθηκε γιατί συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και σήμερα παίζει με την Urawa Red Diamonds από την Ιαπωνία. Και μάλιστα έβλεπα τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και έλεγε ο Pep Guardiola. Εντάξει, λέει, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί έχουμε δει πως παίζουν γενικότερα οι Ιαπωνέζικες ομάδες και ειδικά η εθνική τους ομάδα κόντρα στους μεγάλους τα τελευταία παιχνίδια. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 8, το Urawa Manchester City. Λοιπόν, αυτά στην Αγγλία. Πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου είχαμε την 16η αγωνιστική. Μονακό Λιόν 0-1, μεγάλη νίκη για τους Λιονέ, οι οποίοι ζήταγαν. Μια πολύ δύσκολη σεζόν, πήραν μια νίκη ανέλπιστη. Ακριβώς και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν την αντεπίδεσή τους. Από τις τελευταίες θέσεις. Χαβρι Νις 3-1, Λανς Ρεμς 2-0, Ναντ Μπρέστ 0-2, Τουλούζ Ρεν 0-0, Λοριάν Στρασμπούρ 1-2, Μετς Μονπελιέ 0-1, Μαρσέι Κλερμόν 2-1 και Λιλ Παρί 1-1. Στη βαθμολογία η Παρί είναι πρώτη με 37 βαθμούς, ακολουθεί η Νις με 32. 30 βαθμούς για τη Μονακό, 28 για Λιλ και Μπρέστ, 26 για Μαρσέι και Λανς, 23 για τη Ρεμς, 20 για τη Στρασμπούρ, 19 για τη Χαβρι, 18 για τη Ναντ, 17 για τη Μονπελιέ, 16 για Ρεν και Μετς, 14 για την Τουλούς, 13 η Λιόν που ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη για την ώρα. Και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Λοριάν με 12 και την Κλερμόν με 11 βαθμούς. Να δούμε αν υπάρχει η επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι αύριο, η 17η, και είναι όλα τα παιχνίδια στις 10. Παρίσι Σερμέν Μετς, Στρασμπούρ Λιλ, Τουλούς Μονακό, Λιόν Ναντ, Νις Λανς, Κλερμόν Ρεν, Ρεμς Χαβρι, Μονπελιέ Μαρσέι και Μπρέστ Λοριάν. Αυτά από τη Γαλλία. Πάμε και στη Γερμανία, εκεί όπου είχαμε την 15η αγωνιστική με την Gladbach να έρχεται ισοπαλή 2-2 με τη Werder. Mainz Heidenheim 0-1, Bochum Union Βερολίνου 3-0, Augsburg Dortmund 1-1, Darmstadt Wolfsburg 0-1, Lipsia Hoffenheim 3-1, Freiburg Κολονία 2-0, Leverkusen Eintracht 3-0, με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να μην καταλαβαίνει από αντιπάλους στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Σκέφτεσαι τώρα συγγνώμη σε διακόπτω, ενώ η Μπάγερ νίκησε την Στουτγκάρντι με 3-0. Σκέφτεσαι τώρα αυτό που λέγαμε πάντα για το Harry Kane, ότι δεν σηκώνει τίτλους, δεν έχει πάρει ούτε τσίγκινο κυπελάκι, ας πούμε, κλπ. Και που τώρα φαντάζει ένα από τα φαβόρι. Έρχεται την πρώτη μέρα που αποκτάται από την Bayern, από την Tottenham, την ίδια μέρα έπαιζαν τελικό Super Cup με τη Λειψία. Χάνει με τη Λειψία 3-0. Και μάλιστα μπήκε και έπαιξε για λίγα λεπτά. Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που είχαν παίξει με την εμφάνιση τη Μου, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από δύο μήνες αποκλείεται στο κύπελλο από ομάδα γάμα κατηγορίας, τη Σαρμπρίκεν,
Πάει και το κύπελο. Η οποία έχει κάνει αρκετές ζημίες μέχρι τώρα. Η οποία μετά παίξε και άλλη ομάδα της Bundesliga. Πάει και το κύπελο για την Bayern. Και να χάσει το πρωτάθλημα από τη Leverkusen, από τη φοβερή και τρομερή φέτος Leverkusen. Δηλαδή δεν θα αποκτήσει ψυχολογικά αυτός ο άνθρωπος. Εγώ να σου πω ένα υποθετικό. Πήγα στην Bayern που σηκώνει το πρωτάθλημα 12 συνεχόμενα χρόνια. Εγώ να σου πω όμως και ένα επίσης παράξενο που μπορεί να συμβεί. Το καλοκαίρι στα γερμανικά γήπεδα που θα γίνει το Euro, μετέχει στον ίδιο όμιλο η Αγγλία με τη Σλοβενία. Ναι. Φαντάζεσαι να τον έχουν παίξει όλες οι στοιχηματικές εταιρείες πρώτο σκόρερ του ομίλου και να χάσει από το Σπόραρ. Εντάξει, αυτό είναι. Πιστεύω ότι μπορεί, ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, βαθμολογία. Η Leverkusen συνεχίζει να είναι πρώτη με 39 βαθμούς. Ακολουθεί η Bayern με 4 βαθμούς λιγότερους, 35. Στους 32 ανέβηκε η Λειψία, Στουτγκάρδη 31, 26 για Dortmund. Η Dortmund η οποία έχει πέσει αρκετά, θα λέγαμε, το τελευταίο διάστημα. Ναι. 24 για Freiburg, 23 για Hoffenheim, 21 για Eintracht, 19 για Wolfsburg, 18 για Augsburg. Στους 17 βρίσκουμε την Gladbach και την Heidenheim, 16 για την Bochum, 15 η Werder, 10 η Union και η Κολονία και στις δύο τελευταίες θέσεις Mainz και Darmstadt με 9 βαθμούς. Και είναι σε εξέλιξη η αγωνιστική στη... Είναι σε εξέλιξη η 16η αγωνιστική, η οποία έχει αρχίσει εδώ και 20 περίπου λεπτά. Werder, Lipsia, Dortmund, Mainz και Hoffenheim, Darmstadt συνθέτουν το απόψινό πρόγραμμα. Και ήδη το Werder Lipsia είναι στο 0-0 μετά από ένα 20 λεπτά. Τα άλλα παιχνίδια είναι στις 9.30. Αύριο 7.30 Union Βερολίνου Κολονία, 9.30 Leverkusen Bochum, Eintracht Gladbach, Wolfsburg Bayern. Με τη Bayern να έχει μια δυσμενή παράδοση κοντρα στη Wolfsburg τα τελευταία χρόνια. Stuttgart Augsburg και Heidenheim Freiburg. Πάει και η Γερμανία. Πάμε στην Ισπανία, όπου εκεί η Χιρόνα νομίζω ότι είναι η ομάδα που ξεχωρίζει. Δεν σταματάει πουθενά. Δεν σταματάει πουθενά και μάλιστα, αν κρίνω από τα αποτελέσματα, χθες το 3-0 της Αλαβές ήταν εύκολη υπόθεση. Πάντως για τη Χιρόνα να πούμε ότι δεν είναι... Φυσικά είναι μεγάλη έκπληξη το ότι από σχεδόν ένα γύρο διεκδικεί τον τίτλο, για να... Τον διεκδικεί πλέον τον τίτλο, δεν είναι... Ακριβώς, δεν είναι μία από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Βέβαια είναι στο γκρουπ των ιδιοκτήτων των Αράβων της Manchester City, έτσι. Ακριβώς, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ότι μαζευτήκαμε 11 άτομα τώρα και είμαστε η έκπληξη. Και... Όπως ήταν η Leicester πριν από χρόνια στην Αγγλία. Έχουν δοθεί χρήματα και για τη Χιρόνα. Πάμε πάρα. Στα άλλα αποτελέσματα είχαμε ο Σασούνα Βαγεκάνο 1-0, Θέλτα Γρανάδα 1-0, Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0, Σεβίλη Χετάφε 0-3, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 1-1, Αλμερία Μαγιόρκα 0-0, όπως το ίδιο σκορ και στο Σεσεϊδάδ Μπέτης, και Λας Πάλμας Κάντιθ 1-1 και Ρεάλ Βιγιαρεάλ 4-1. Να πούμε ότι και εδώ υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική 18η σήμερα και αύριο, αλλά και την Πέμπτη, σπάει το πρόγραμμα. Σε λίγα λεπτά Βαγεκάνο Βαλένθια, στις 10.30 Ατλέτικο Μαδρίτης Χετάφη και η Γρανάδα Σεβίλη. Αύριο στις 8 Μπαρτσελόνα Αλμερία και στις 10.30 Μπιλμπάο Λας Πάλμας Βιγιαρεάλ Θέλτα. Την 5η στις 8 Μπέτις Κιρόνα και Κάντιθ Σοσιεδάδ, ενώ στις 10.30 θα παίξουν η Μαγιόρκα κόντρα στην Οσασούνα και η Αλαβές κοντά στη Ρεάλ. Στη βαθμολογία η Κιρόνα παραμένει πρώτη με 44 βαθμούς, ακολουθεί η Ρεάλ με 42. 35 βαθμούς για την Μπαρτσελόνα, 34 για την Αθλέτικο, Μπιλμπάο 32, 30 η Σοσιεδάδ, 27 η Μπέτις, 25 η Χετάφη και Λας Πάλμας, στους 20 βρίσκουμε τη Βαλένθια και τη Βαγεκάνο, 19 για την Οσασούνα, 16 για Αλαβές, Βιαρεάλ, 15 για την Μαγιόρκα, 14 η Κάντι, 13 Σεβίλη και Θέλτα και στις δύο τελευταίες θέσεις Γρανάδα, με 8 και Αλμερία με 5 βαθμούς. Και θα κλείσουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την Ιταλία, την αγαπημένη σου χώρα. Είχαμε την 16η αγωνιστική, Genoa Juventus 1-1, Lecce Frosinone 2-1, Napoli Cagliari 2-1, Torino Empoli 1-0, Milan Monza 3-0, τοπικό ντέρμπι. Εντάξει, τοπικό ντέρμπι είναι... Εντάξει.
Αυτό... Πιο πολύ ενδοοικογενειακό ντέρμπι μπορεί να το πεις. Α, εντάξει, Μιλάν, αυτό. Είναι στον Μπερλουσκόνη που πλέον οι γη του τρέχουν την ομάδα. Και Αντριάνο Γκαλιάνι, ο οποίος είναι... Και Αντριάνο Γκαλιάνι και λοιπά, ναι, είναι εντάξει. Και το ντέρμπι δεν μπορεί να το πεις, εντάξει, βέβαια είναι δίπλα. Μιλάνο και Μόντσα είναι δίπλα, στα 12 χιλιόμετρα, αλλά είναι σαν, πώς λέμε τώρα, είναι σαν να λες ντέρμπι το ΠΑΟΚ Αγροτικός Αστέρας. Ναι. Αυτό είναι. Φιωρεντίνα Βερόνα 1-0, Ουντινέζε Σασουόλο 2-2, Μπολόνια Ρώμα 2-0, Λάτσιο Ίντερ 0-2 και Αταλάντα Σαλερνιτάνα 4-1. Εδώ η Ίντερ ξέφυγε στους 4 βαθμούς από την Γιουβέντους μετά με τη νίκη της στη Ρώμη επί της Λάτσιο. Η Μίλαν ακουμαχά στην τρίτη θέση με 32 βαθμούς. Αυτή που ξεχωρίζει φέτος και κάνει φοβερή πορεία είναι η Μπολόνια, η οποία κάνει πορεία 50 ετίας. Μια ομάδα η οποία. Δεν έχει φτάσει ποτέ τόσο. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Ναι, φθοράς και αφθαρσίας ήταν μια ομάδα στο μέσο της βαθμολογίας. Εκεί. 10η, 12η, 11η, 13η, 1η, 12η, εκεί. Εκεί έπαιζε συνέχεια σανσέρ. Εκεί γίνεται, ναι, και φέτος κάνει φοβερή πορεία. Έχει μόνο 2 ήττες στη σεζόν από τη Μίλαν στην Πρεμιέρα και άλλη μία από τη Φιωρεντίνα. Δεν έχει χάσει από Ίντερ, δεν έχει χάσει από Ρώμα την οποία την νίκησε. Προχτές δεν έχει χάσει από Λάτσιο, νίξε τη Λάτσιο, δεν έχει χάσει από Νάπολη, όλα τα μεγάλα ονόματα τα έχει. Να λοιπόν που υπάρχουν και ομάδες οι οποίες... Και είναι στην τέταρτη, δηλαδή αν έλεγε τώρα το πρωτάθλημα θα έγινε στο Champions League η Πολωνία. Με προπονητή Τιάγκο Μότα, παλιό παίχτη Τζένοα, Παρί, Ίντερ. Ακριβώς. Επί εποχής Μουρίνιο Τρέμπλ το 2010, με προπονητό Μουρίνιο. Μπολόνια, όπως είπες, λοιπόν, είναι στην τέταρτη με 28 βαθμούς. Ακολουθεί... Και παίζει για μένα το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ιταλία. Η Μπολόνια αυτή τη στιγμή. Ακολουθούν πίσω από την Μπολόνια η Νάπολη, η Φιωρεντίνα με 27, 26, η Αταλάντα 25, η Ρώμα, το Ρήνο 23, 21, η Μόντσα και η Λάτσιο, 20, η Λέτσε 19, η Φροζινόνε 16, η Τζένοα και η Σασουόλο, 13 για την Κάλιαρη και την Ουντινέζε, 12 η Έμπολη. Και στο τέλος έχουμε τη Βερόνα με 11 και τη Σαλερνιτάνα με 8. Να πούμε ότι η 17η αγωνιστική είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Σε δύο δόσεις. Ναι, στην Παρασκευή 7.30 ώρα παίζει Έμπολη Λάτσιο Σασουόλο Τζένοα, 10.15 Μόντσα Φιωρεντίνα και Σαλερνιτάνα Μίλαν. Το Σάββατο στις 1.30 Φροζινόνε Γιουβέντους, στις 4.00 Μπολόνια Αταλάντα, στις 4.00 την ίδια ώρα δηλαδή, Τωρίνο Ουντινέζε, στις 7 Βερόνα Κάλιαρη και Ίντερ Λέτσε και 10.15 Ρώμα εναντίον Νάπολη. Πάμε εντάχει τώρα στις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Εχθές είχαμε για τα play-off, Europa League και Conference. Και για τους 16 του Champions League. Στο Champions League τα ζευγάρια δεν υπάρχει κάποιο πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ δυνατό, αν εξαιρέσει το Νάπολη-Μπαρτσελώνα. Κοπεχάγη Manchester City, Λιψία Real, Παρί Real Sociedad, Λάτσιο Μπάγκερ, Eindhoven Dortmund, Ίντερ Ατλέτικο, και αυτό το δεύτερο πιο δυνατό ζευγάρι είναι το Ίντερ Ατλέτικο, και Πόρτο Arsenal μαζί με τον Νάπολη Μπαρτσελόνα. Αυτά στο Champions League, στο Europa League, η κληρωτίδα στον ενδιάμεσο γύρο της διοργάνωσης έβγαλε τα ζευγάρια Γαλατά Σαράι Σπάρτα Πράγας, Σαχτάρ Μαρσέι, Φέγενορντ Ρώμα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Φέγενορντ Ρώμα κληρώνονται. Και μάλιστα ήταν ο νικητής, μάλλον το ζευγάρι που είχε συνδέσει τον τελικό του 2022, στο πρώτο conference. Πέρσι έπαιξαν στους 16 του Europa, με τη Ρώμα πάλι να επικρατεί, ανατρέποντας την ίδια του πρώτου αγώνα νικώντας την παράταση. Και να δούμε φέτος τι θα γίνει. Ναι, Μίλαν Ρεν, που η προερχόμενη από το Champions League Milan, Young Boys Sporting, Braga Karabakh, η Braga που απέκτησε τον Παναθηναϊκό φέτος στο Champions League στα play-off, Lens Freiburg και Benfica Toulouse. Και στο Conference League, με την παρουσία του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι κληρώθηκαν με την Ουγγρική Φερετσβάρος, του Ντέγιαν Στάκοβιτς, του σπουδαίου άλλοτε half των Λάτσιο και Ίντερ. Ακριβώς. Στουρμ Γκρατς Σλόβα Μπρατσλάβας, Μόλτε Λέγια Βαρσοβίας, Ουνιόν Σεν Ζουλάζ Άιντραχτ, Μπέτις Δυναμό Ζάγκρεμ, Μακάμπι Χάιφα Γάνδη,
Σερβέτ Λουντογκόρετς και Άγιαξ Μποντογκλίντ. Να πούμε ότι τα μάτς είναι 15 και 22 Φλεβάρι. Ολυμπιακός, και να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι το πρώτο παιχνίδι είναι στο Γιώργος Καραϊσκάκης και η ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Γκρουπάμα Αρένα της Βουδαπέστης. Ακριβώς. Τρομερό γήπεδο, 65.000 θεατών, ποτικότητας 65.000 θεατών. Και όχι μόνο αυτό, η Φερεντβάρος, η οποία είχε... Το γήπεδο που το είχαμε δει και στο πρόσφατο Euro. Και όχι μόνο αυτό, ότι η Φερεντβάρος είναι μία ομάδα η οποία παραδοσιακά αγωνίζεται με ελληνικές ομάδες, έχει παίξει και με τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, τον Όφη. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα του μπάσκετ, καθώς δεν είχαμε πρωτάθλημα της Basket League λόγω της διεξαγωγής του All-Star Game, εκεί όπου είδαμε δύο ομάδες, την ομάδα του Σλούκα με την ομάδα του Walkup, επικράτησε η ομάδα του Walkup. Είδαμε όμως και ένα παιχνίδι παλεμάχων που πραγματικά... Ομάδα Αλβέρτη με ομάδα Μπουρούση. Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα είδαμε και τον Θοδωρή Ζαγοράκη να αγωνίζεται με μία εκ των δύο ομάδων. Να πούμε, πρωτού περάσουμε στην Basket League, να πούμε ότι υπάρχει αγωνιστική η 11η, η οποία... Είναι το Σάββατο 23 του μήνα. Και έχουμε λοιπόν στις 5 και 4 το ΠΑΟΚ Ματέκο Καρδίτσα Ιαπωνική, στις 6 Μαρούσι Κολοσσός, στις 8 και 4 Λαύριο Άρης, την Κυριακή στις 3 Ολυμπιακός Απόλλων Πατρών, 5 και 4 Περιστέρι ΑΕΚ και 8 και 4 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Το πιο δυνατό παιχνίδι. Ακριβώς. Υπάρχει προμητελικός κυπέλλου μπάσκετ γυναικών την Κυριακή 1 η ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πάμε να δούμε και το μπάσκετ EuroLeague. EuroLeague θα πούμε σε λίγα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αγώνες, τελευταία αγωνιστική για τη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Έχουμε συγκεκριμένα τον Προμηθέα να αγωνίζεται αυτή την ώρα στην Τσεχία απέναντι στην Οπάβα, ένας Προμηθέας που γνωρίζει ότι έχει περάσει στο play-in, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Περιστερίου. Αύριο, το Περιστέρι, το οποίο αγωνίζεται στις 9.30 υποδεχόμενο την Ουνκάχα Μάλαγα, μία εκ των καλύτερων ομάδων. Και μία από τα φαβορί για... Ναι, και πέρυσι ήταν το φαβορί, αλλά γύρισε ο τροχός. Κάποιος πρέπει να κερδίσει. Και κάποιος πρέπει να χάσει. Και να πούμε ότι αύριο υπάρχουν οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Γαλατασαράη, 7.30 στην Πηλαία. Και η ΑΕΚ, η οποία μόνη ομάδα η οποία είναι αίτητη από τις ελληνικές ομάδες, 5 στα 5, θα παίξει στην Γερμανία κόντρα στην Ρίσεν, μια ομάδα την οποία την έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν και μάλιστα στο Final Four που είχε γίνει στο ΆΚΑ. Να πούμε για το EuroCup ότι ο Άρης παίζει σε λίγη ώρα με την Turk Telekom, μια σημαντική αναμέτρηση στην Τουρκία, με αρκετές απουσίες οι κίτρινοι. Και πάμε και στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου είχαμε την 14η αγωνιστική με τα αποτελέσματα Ερυθρός Αστέρας Άλπα Βερολίνου 85-71, Ζαλγκίρις Παρτιζάν 85-93, Μακάμπι Τελ Αβίβ Ανατολού Εφές 95-86, Μπασκόνια Βίρτους Μπολόνια 81-91, Ρεάλ Μπάγερν Μονάχου 88-73, Βιλερμπάν Παναθηναϊκός 81-89, Φενέρμπαχτσε Μονακό 86-74, Ολυμπιακός Βαλένθια 56-63, με τον Ολυμπιακό φέτος να έχει παίξει 4 παιχνίδια στην έδρα του κόντρα ισπανικές ομάδες και να έχει υποστεί 4 ήττες. Φοβερό. Σε σχέση με πέρυσι που είχε πάρει 4 νίκες εκτός έδρας. Και είχε χάσει από ισπανικές μόνο από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ. Ακριβώς. Ήταν η μοναδική του ήττα, είχε 7-1 επί των ισπανικών ομάδων πέρσι. Στη φοβερή σεζόν που έκανε ο Ολυμπιακός πρώτος στη regular season και για 3 δευτερόλεπτα μακριά. Θα ήταν ο κάτοχος της EuroLeague. Και να πούμε ότι η 14η αγωνιστική ολοκληρώθηκε με την αναμέτρηση
της Μπαρτσελόνα με την Αρμάνη, 86-90, νίκη σημαντική για τους Μιλανέζους. Και έχει ξεκινήσει ήδη η διάβολη εβδομάδα της EuroLeague. Μια εβδομάδα η οποία θα μας έχει μέχρι και την Παρασκευή. Φυσικά, στο σημερινό πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής ήδη ξεκινήσει το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Ρεάλ, με τον Ερυθρό Αστέρα προηγείται με 9-3. Στις 9 έχουμε Άλμπα Βερολίνου Μπαρτσελόνα. Στις 9 και 5 στο ουδέτερο Βελιγράδι πάντα η Μακάμπη θα υποδεχθεί την Μπασκόνια. Για τον Ολυμπιακό, δύσκολη αποστολή κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια. Μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες και τρίτη στον στην κατάταξη. Στην κατάταξη με ρεκόρ 14 η Βίρτους. Ο Ολυμπιακός είναι στο 7-7. Θέλει να ρεφάρει την ήττα από τη Βαλένθια και έχει πάλι στη διάθεσή του τον Άλεκ Πίτερς που έλειψε λόγω της γέννησης του πρώτου παιδιού την με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να ρίχνει, πώς το λένε, την ευθύνη. Να επικαλείται τη θεά τύχη. Έχει χάσει λέει τρεις παίκτες για τον ίδιο λόγο. Ναι, για το ότι συμπίπτουν οι γεννήσεις των γυναικών των παιχτών του με κρίσιμους αγώνες του Ολυμπιακού. Και την Τετάρτη στο αυριανό πρόγραμμα η Φενέρμπαχτσε με Σάρας Γεσικεβίτσους πλέον που έκανε ντεμπούτο στη νίκη επί τη Μονακό, ο Σάρας Γιασικεβίτσους. Θα υποδεχθεί επίσης την πρώην ομάδα της Άγκυρης. Για τον Παναθηναϊκό στις 8 η ώρα αύριο, δύσκολη αποστολή στο Μονακό. Άλλη μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί φέτος. Ναι, με μια πολύ δυνατή ομάδα και πολύ σκληρή ομάδα. Στις 9.30 η Μπάγκερ θα υποδεχθεί την ελιπέστατη Ανατολού Έφες. Και επίσης 9.30 το Μιλάνο, το αλλοπρόσαλο Μιλάνο που χάνει εύκολα εντός έδρας από θεωρητικά ομάδες του χεριού και κάνει διπλά σε έδρες τύπου Μπαρτσελώνα ή Ερυθρού Αστέρα. Θα υποδεχθεί την Βιλερμπάν και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ειδικά το Μιλάνο που είναι τελείως αλλοπρόσαλο φέτος, ότι μετά από μια Μπαρτσελώνα μπορεί να πάει η Βιλερμπάν και να κερδίσει με 15 πόντους. Και το θέμα ποιο είναι ότι στη 16η αγωνιστική που ακολουθεί, Πέμπτη και Παρασκευή, η Αρμάνη παίζει με τον Παναθηναϊκό, η Βιλερμπάν παίζει με τον Ολυμπιακό στη Γαλλία. Ναι. Στο Αστρομπάλ. Είναι, πώς το λένε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Να δούμε και τη 16η αγωνιστική που, όπως είπαμε, είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Έχει τα παιχνίδια την Πέμπτη στις 9 και 5 Μακάμπι Ερυθρός Αστέρας, 9 και μισή Βαλένθια Βίρτους Μπολόνια και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Παρτιζάν. Ένα ζευγάρι το οποίο ήταν στα περσινά play-off. Με τον ορισμό της έκφρασης αίμα και άμμος. Ναι, κανείς δεν ήξερε ποια έδρα είναι πιο δυνατή. Και όχι ο Πάνος ο Κιάμος. Και το κυρίως πρόγραμμα είναι την Παρασκευή με 6 παιχνίδια. Ανατολού Εφές Μπασκόνια, Ζαλγκύρης Μπαρτσελώνα, Βιλερμπάν Ολυμπιακός. 7 και 4, 8 και 9 παρά 4, τα 3 πρώτα παιχνίδια. Στις 9 και 4, Άλμπα Φενέρμπαχτσε, 9 και μισή Μπάγκερ Μονακό και στις 10 παρά 4, Αρμάνι Παναθηναϊκός. Τώρα, η βαθμολογία που έχει διαμορφωθεί. Να δούμε λιγάκι. Σε ένα πραγματικό αχταρμά στη βαθμολογία που... Η Ρεάλ είναι πρώτη με ρεκόρ 13-1, με μοναδική ήττα αυτή από τη Φενέρμπαχτσε. Στην παράταση. Μπαρτσελώνα και Βίρτους έχουν 14. Mm-hmm. Στο 8-6 Παρτιζά, Μονακό, Μπασκόνια και Βαλένθια και Μακάμπι. Στο 7-7 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ανατολού Εφές. Στο 6-8 Μπάγερ Μονάχου, στο 5-9 Ερυθρός Αστέρας, Αρμάνι, Ζαλγκύρης και στο 2-12 Βιλερμπάν και Άλμπα Βερολίνου. Που έχουν αποχαιρετήσει από νωρίς ελπίδες και όνειρα. Λοιπόν, και να δούμε λιγάκι και το πρωτάθλημα της Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών, καθώς είχαμε το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού 3-1 το Σάββατο που μας πέρασε. Με τον Ολυμπιακό να φτάνει σε μια δίκαιη και σχετικά εύκολη νίκη. Ακριβώς, να δούμε λιγάκι. Ήταν η 8η αγωνιστική. Να πούμε μάλιστα πρωτού δούμε τα αποτελέσματα ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών, μηδενισμό στο παιχνίδι και πρόστιμο 20.000 ευρώ. Καθώς υπήρχε μια διάταξη στον κανονισμό που έλεγε ότι εάν επαναληφθεί το παιχνίδι θα είναι από το 1-0 και όχι
στο τρέχον σετ που ήταν στο 11-17 υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά είδαμε τελικά ότι υπερίσχυσε η απόφαση του αθλητικού δικαστή και επέβαλε την ποινή αυτή στον Ολυμπιακό. Είχαμε λοιπόν στα αποτελέσματα Καλαμάτα 80-1-3, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-1. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Φίνη Καστήριου με τον Μίλωνα λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Και η Φυσιά πήγα στο Πολύχνης 3-0 και έχουμε τώρα την Παρασκευή στις 8 πήγα στο Πολύχνης Καλαμάτα 80. Το Σάββατο στις 4.30 Άθλος Ορεστιάδας και Βυσιά, στις 6 πάω Φίνη Κασίρου, 8.30 Μίλωνας θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός έχει ρεπό. Και σε αυτό το σημείο δεν θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά θα πούμε κάποια ωραία εκδήλωση που έγινε στην πόλη του Κιάτου, εκεί όπου παραβρέθηκε εσύ, ήσουν ο ηθήνωνος της εκδήλωσης. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία να συντονίσω την εκδήλωση. Ήταν η πρώτη ημερίδα, πρώτη αθλητική ημερίδα αφιερωμένη στη διατροφή και άσκηση για την υγεία των παιδιών που ασχολούνται με που είναι στον αθλητισμό. Στην εκδήλωση είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με συνάδελφους δημοσιογράφους από τον μπασκετικό χώρο, με προπονητές που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε επίσης με τον προπονητή της ΚΑΠΑ 17 του Αστέρα Τρίπολης, τον Γρηγόρη τον Παναγιώταρο, ο οποίος ήταν πέρσι προπονητής της γυναικείας ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, που ανέβασε την αρκαδική ομάδα στην πρώτη εθνική. Η οποία πανηγύριζε προχθές το 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Ναι, και μάλιστα να πω εδώ ότι στην εκδήλωση, επειδή ρώτησα τον Γρηγόρη τον Παναγιώταρο για το περιστατικό με τον διάδοχό του στη τεχνική ηγεσία της ομάδας, το στυλίτευσε. Το στυλίτευσε το. Γιατί ο ίδιος είναι της άποψης, επειδή έχει ο Γρηγόρης ο Παναγιώταρος, επειδή έχει και θητεία κατά κανόνα σε μικρές ηλικίες. Ενώ ήταν και βοηθός του Ράσταβα σε μια εποχή στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά έχει θητεία σε μικρές ηλικίες κυρίως, σε μικρές ομάδες. Τόνισε τη σημασία του να μην διαμαρτύρεσαι, να μην δημιουργείς προβλήματα ως προπονητής με την συμπεριφορά σου εκτός των γραμμών. Και αυτό το περιστατικό με τον προπονητή του Αστέρα, τον Κνέζεβιτς, να μπαίνει σχεδόν μέσα στο κήπεδο, όχι να μπαίνει σχεδόν, να μπαίνει στο κήπεδο για να... Και να καταφέρετε πρόσωπο με πρόσωπο. Με τη διαιτήτρια του αγώνα. Τέλος πάντων, ναι. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον παλέμαχο διαιτητή, ο οποίος είναι από την περιοχή μου, από το Κιάτο, τον Γιώργο τον Δούρο. Τον περίφημο διαιτητή, ναι, του Ντέρμπι. Ο Γιώργος ο Δούρος, ο οποίος ήταν και εκείνος πολύ εύστοχος. Πολύ εύστοχος στην τοποθέτησή του και αναφέρθηκε και στην ψυχολογία της νέας γενιάς και ήταν από τις πιο εύστοχες τοποθετήσεις που υπήρξαν στην ημερίδα. Και στο φινάλε της εκδήλωσης είχαμε βραβεύσεις σημαντικών παιχτών, προπονητών και γυμναστών καθηγητών μας που άφησαν στίγμα στην αθλητική ζωή του Κιάτου. Έτσι, για παράδειγμα αναφέρω τον προπονητή του μπάσκετ στον Άρατο Κιάτου, την ομάδα μας στον Άρατο Κιάτου, στην οποία είχα παίξει εγώ τότε στα παιδικά και στα εφηβικά, τον Γιάννη τον Παπαπαναγιώτου. Επίσης βραβεύσαμε τον πρώτο σκόρη στην ιστορία του Πέλοπα Κιάτου στο ποδόσφαιρο, τον Θανάση τον Δάνη, τον αρχηγό άλλοτε του Πέλοπα, τον Τάκη του Παπαβασιλείου, και γυμναστές μας, αείμνους τον Γιώργο Τσέκο, ο οποίος ήταν γυμναστής μας στο Λύκειο και πήρε την βράβευση, την τιμητική διάκριση, η κόρη του Ειρήνης, η μαθητριά μου. Ήταν μια εκδήλωση που ελπίζουμε
να μείνει και να ήταν η πρώτη φορά που διεξήχθη και ελπίζουμε να είναι και στα επόμενα χρόνια να την καθιερώσουμε στην περιοχή, να την επεκτείνουμε, να προσελκύσουμε περισσότερους ειδικούς, περισσότερο κόσμο του αθλητισμού και όχι μόνο, και να την εξελίξουμε σε θεσμό. Αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν γενικότερα από όλες τις ομάδες. Και νομίζω ότι είναι και μία διέξοδος έτσι ώστε να μάθουν οι νεότεροι την ιστορία των ομάδων που ακολουθούν. Και φυσικά είναι και στην εκδήλωση, είχαμε και από έναν ιστορικό παράγοντα και των δύο συλλόγων, και του Πέλοπα του ποδοσφαιρικού και του Άρατου, που το Σωτήρη τον Νικολόπουλο, ο οποίος παρουσίασε ντοκουμέντα ιστορικά της ίδρυσης, της πορείας των δύο συλλόγων μέσα στον χρόνο, τις μεγάλες τους επιτυχίες. Ήταν αυτό που λέμε, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να ανακαλούν οι παλιοί. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά λείπει. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις και να πούμε με την ευκαιρία ότι μεθαύριο Παρασκευή 22 του μήνα, 7 η ώρα, στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο κλειστό, Παύλος Γιαννακόπουλος, υπάρχει μια παρουσίαση βιβλίου «Το Έτσι αγαπούν οι ποιητές» του Άγγελου Σκλαβουνάκη, του συναδέλφου, όπου θα μιλήσουν διάφοροι... Πολυγραφότατος και φυσικά μέσα σε όλα. Ωραίος, ο Άγγελος, επειδή το έχω το βιβλίο, είναι πραγματικά ένα κόσμημα για κάποια συνθήματα τα οποία ακούγονται στις θύρες των οργανωμένων στην προκειμένη περίπτωση του Παναθηναϊκού, από όπου προήλθαν. Θα είναι μάλιστα στην εκδήλωση και οι γνωστοί ρουλαλάδες, αυτοί που ήταν δεκαετία του 60 και μετά. Και όποιος θέλει μπορεί να περάσει από τη θύρα 7α και να θαυμάσει αυτή την υπέροχη δουλειά που έχει γίνει από τον Άγγελο Σκλαβουνάκη και φυσικά την εκδοτική εταιρεία Belle Epoque. Κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είπαμε πολλά σήμερα. Είπαμε νομίζω παραπάνω από όσα έπρεπε να πούμε. Αν και παραλείψαμε και κάποια. Λοιπόν, να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα καλά Χριστούγεννα, καθώς όπως είπαμε είναι η τελευταία εκπομπή για το 2023. Να έχουμε ένα υπέροχο και δημιουργικό 2024. Τονίζω ξανά, μακριά από ακρότητες. Πρώτα απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι ο αθλητισμός, είναι το χαμόγελο, είναι η αισιοδοξία και φυσικά τα μετάλλια και οι διακρίσεις των ομάδων και των αθλητών. Α, και μια μικρή αναφορά, μιας που λέω τώρα για διακρίσεις κτλ. Πριν λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός γιόρτασε το πρωτάθλημα της πυγμαχίας σε μια διοργάνωση που έγινε από την Ελληνική Ομοσπονδία στο Κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Είχε επίσης και τη συμμετοχή κάποιων πρωταθλημάτων στη σκοποβολή όσον αφορά ο Παναθηναϊκός. Οι υπόλοιπες ομάδες και αυτές κατέβηκαν με το κεφάλι ψηλά και να αποσπάσουν τους δικούς τους τίτλους και συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που μετήχαν. Και φυσικά περιμένουμε πολλά περισσότερα από τη νέα σεζόν. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι μαζί σας το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Καθώς και εμείς μην νομίζετε ότι θα καθίσουμε πλάι σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Α, συζητηθεί μελομακάρονα τώρα. Φανταστείτε ότι είμαστε στις επάλξεις, καθώς 31-12 υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα στη Basket League και νομίζω ότι θα αλλάξουμε χρόνο μέσα σε γήπεδο. Λοιπόν, από το Γιάννη Γιαννούλα που ήταν για άλλη μια φορά κοντά μας και μετέδωσε αυτή τη θετική άβρα αλλά και τις γνώσεις του σε πολλά πράγματα και τον Χρήστο Γεωργίου, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, καλές γιορτές και φυσικά ευτυχισμένο το νέο χρόνο που θα μας έρθει σε λίγες μέρες. Καλές γιορτές, καλή συνέχεια σε όλους.